Γεια σου, τι κάνετε, Φωτεινή. Κυρία Φωτεινή. Καλά, μια χαρά εσείς. Δόξα τω Θεώ, καλά λέμε. Σας ακούμε. Ήθελα να σας πω το ζήτημα που με απασχολεί. Βεβαίως. Ήθελα να το αντιμετωπίσετε σοβαρά, αν γίνεται. Γενικώς, να ξέρετε, κυρία Φωτεινή, μου πέρα από την πλάκα τώρα, αλλά σοβαρά τα αντιμετωπίζουμε και κάνουμε φιλικές κουβέντες εδώ. Έξω μας λέτε κανένα πολύ τραβηγμένο, που έχουμε ακούσει και πολύ τραβηγμένα, που δεν μπορούμε και το παίρνουμε κι εμείς λίγο στην πλάκα. Αλλά γενικότερα σοβαρά τα αντιμετωπίζουμε. Σας ακούω. Σωστά. Λοιπόν, για μένα αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί είχα έναν αραβόνα 9 χρόνια κράτησε. Τότε έμεινα στην Κρήτη, βέβαια δεν είμαι από εκεί. Και προσπάθησα να προχωρήσω τη ζωή μου. Και ξέρετε, είναι δύσκολο για μια κοπέλα μετά από κάποια ηλικία και μετά από τόσα χρόνια σχέση μετά να κάνει ένα γάμο. Είναι λογικό. Και εντάξει, στο δικό σας χώρο δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά είμαστε κοινούς νητούς. Σε όλους όταν έχουμε ένα αποτυχημένο αραβόνα, είναι δύσκολο μετά. Αυτό που λέτε δεν ισχύει καθόλου, κυρία Φωτεινή μου. Ίσως στο δικό μας χώρο, όπως το λέτε, που δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό, αλλά τέλος πάντων τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, κυρία Φωτεινή. Λόγω καριέρας το λέω. Καθόλου λόγω καριέρας. Ναι. Αλλά συνεχίστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά από αυτό, επηρεάστηκα και αποφάσισα να κάνω ένα συνοικέσιο. Α, με εγγραφή συνοικεσιών. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Α, πολύ ωραία. Παντρεύτηκα με τον Αναστάση. Είναι καλός άνθρωπος, δεν μπορώ να πω, ο κύριος. Αλλά είναι αυτό που λέμε μαζεμένος, συντηρητικός, δεν έχει φίλους, τον αποκαλούν μονόγνωτο. Να φανταστείτε στο γάμο μας, γιατί έχουμε παντρευτεί, πέρα από τους στενούς συγγενείς που είχε, δεν κάλεσε κανέναν άλλον. Α. Από την πλευρά του. Είμαστε παντρεμένοι 1,5 χρόνο, Κατερίνα μου. Δεν λέω ότι δεν ζω καλά μαζί του και το σπιτάκι μας και το σινεμαδάκι μας και τις διακοπές μας το καλοκαίρι, τα πάντα. Αλλά ο Αναστάσης είναι πολύ της θρησκείας. Α, πιστεύει πολύ στο Θεό. Είναι πολύ της θρησκείας. Δεν είναι σε κάποιες γυναικούλες, ξέρετε, θεούσες, αλλά πιστεύει πραγματικά. Και αν δεν τον πίεζαν οι γονείς στην οικογένειά του, νομίζω θα έχει γίνει μοναχός, παπάς, κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, εκεί πέφτασαν τα πράγματα. Τώρα πρέπει να σας το πω, δεν έχω άλλες επιλογές. Λοιπόν, σε 1,5 χρόνο έχουμε κάνει έρωτα 4 φορές μετρημένες όμως. Έχει πάει στο Άγιο Όρος καθόλου? Όχι, δεν έχει πάει ακόμη. Ακόμη όχι. Ναι, για συνεχίστε. Απίστευτο, είχα μια κουβέντα τέτοια χθες. Απίστευτο, για συνεχίστε. Ναι. Λοιπόν, μια είναι Παρασκευή, μια είναι το Αγίου Τάδε, μια είναι τα εισόδια της Θεοτόκου, το Πάσχα, η Σαρακοστή, δηλαδή δεν βάζω νου σε αυτή άλλο. Έχουμε φτάσει σε σημείο και μόνο σαν αδέρφια πλέον. Ναι. Για παράδειγμα, το 15 Νοεμβρίου έχει αρχίσει την νηστεία των Χριστουγέννων. Ναι. Πολύ σωστά. Δεν είναι υποχρεωμένα να το κάνω. Βέβαια, εντάξει, νίστεψα και εγώ τη Σαρακοστή πέρσι. Αλλά το είδα σαν δίαιτα και δεν μου κακοφάνηκε και ιδιαίτερα. Για να καταλάβετε, ακόμη και το λάδι νηστεύει, όπως λέει η Εκκλησία, εκτός κι αν είναι Σάββατο ή Κυριακή. Αλλά φέτος πέφτει Κυριακή. Φανταστείτε λοιπόν το σεξ. Τι γίνεται με το σεξ. Δεν είναι και ο μέτρο, βέβαια, του είδους του. Αλλά ό,τι θα έλεγα ότι είναι και το ατούτο αυτό. Βέβαια, το γνώριζα εκ των προτέρων. Και δεν το είχα σαν προτεραιότητα το ερωτικό κομμάτι, αλλά δεν περίμενα και έτσι. Τόσο πολύ να το τραβήξει. Και το θέμα είναι τώρα ότι εκεί που πίστευα ότι κανείς δεν θα με ξαναβάλει στην καρδιά του, έχω εδώ και 2 μήνες, υπάρχει ένας κύριος στο ισόγειο, καλοβαλμένος, το οποίο έχει καθαριστήριο εκεί. Είναι παντρεμένος με μια κοπέλα, τι να σας πω, σαν να φοράει το κρέατ και μουτσούνα, τόσο άσχημη. Κοντόχοντρη, όλη μέρα τρώει, εκείνος κορμάρα. Κοντόχοντρη δεν φοράει από κρέατ και μουτσούνα. Φοβάσαι το Λία μας. Καλετέρα στην Ελλάδα. Κοντό. Για συνεχίστε εσείς που στη συνεχίστε, μην σας διακόπτουμε. Ναι. Την είχα δει βέβαια από την πρώτη στιγμή και λέω, κοίτα τι τυχερές με μερικές γυναίκες. Δηλαδή δεν ταιριάζουν καθόλου. Ο Κώστας λοιπόν, έτσι τον λένε, δεν είναι έντονα το ενδιαφέρον του για μένα. Δηλαδή θα μου πει την καλημέρα του, το χαμογελό του, θα αφήσει τον υπαινιγμό του. Η γυναίκα του όμως είναι μπροστά συνέχεια, σχεδόν πάντα. Και δεν μπορεί να εκδηλωθεί όπως θα ήθελε. Μένα με κολακεύει βέβαια όλο αυτό, αλλά μέχρι εκεί δεν είχα βάλει κάτι άλλο στο μυαλό μου. Ώσπου στις αρχές Νοέμβρη πήγα στο καθαριστήριο ένα παλτό καμηλό που έχω, πολύ καλό. Το πήγα λοιπόν στον Κώστα, την επόμενη μέρα το πήρα, αλλά το έβαλα στην τουλάπα, δεν το φόρεσα. Και στις 25 Νοέμβρη μας έτυχε ένας γάμος, τον οποίο βέβαια ο άντρας μου είχε πει στην νησία, όπως σας είπα. Και όπως ήμασταν στην εκκλησία και περιμέναμε να χαιρετήσουμε, κάνω μια έτσι στη δεξιά μου τσέπη και πιάνω ένα χαρτάκι κομμένο με ένα κινητό τηλέφωνο επάνω. Η καρδιά μου φτερούγησε, περιττό να σας πω. Δεν έχασα καιρό. Την επόμενη μέρα διστακτικά πήρα τηλέφωνο. Ήταν Κυριακή πρωί, όπως όλοι στην εκκλησία. Αποκάτωμένη, είπατε.
Ναι, στο σχολείο. Καθαριστήριο. Α, το καθαριστήριο. Νόμιζα από κάτω και έχει καθαριστήριο, αλλά στο καθαριστήριο, ναι. Ναι, ναι. Λέω να το σηκώσει, θα πω ότι βρήκα το τηλέφωνο στο παλτό μου και μήπως έγινε κανένα λάθος. Και το σηκώνει ο Κώστας και μου λέει, σε περίμενα. Ναι, λοιπόν, εγώ σάστησα. Βέβαια, μετά θυμήθηκα ότι είχα αφήσει το τηλέφωνο μου λόγω του μαγαζιού. Σωστά. Και το είχε το τηλέφωνο μου. Να μην σα πολύ λόγο, δεν μείναμε στα τηλέφωνα. Αλλά βρισκόμαστε έστω και για 20 λεπτά που ξεκλέβεται το μαγαζί του και ανεβαίνει στο σπίτι μου. Σχεδόν κάθε μέρα αυτό. Στο σπίτι σου. Στο σπίτι μου. Και συζητάτε ή κάνετε άλλα πράγματα. Άλλα να ολοκληρώσει, παιδιά, και μετά να θέλει καιρού. Για συνεχίστε και θα κάνουμε όλες τις ερωτήσεις σε λίγο. Για πείτε. Όταν το σκάει από τη μουτσούνα, βέβαια, έτσι, γιατί δεν μπορεί να το σκάσει και εύκολα. Λοιπόν, εγώ είμαι συνειδητοποιημένη. Δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι μου, εφόσον έκανα ένα γάμο. Και εφόσον ο άντρας μου είναι μονίμως σε μια νηστεία, είπα να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Λόγω νηστείας όλα. Ότι ο Κώστας δεν θέλω να είναι με τη γυναίκα του τη Λίζα. Λίζα τη λένε, γιατί είναι πολύ άσχημη. Πώς τη λένε? Λίζα. Πάρτα Λίζα. Λίζα Μουτσούνα δηλαδή. Για συνεχίστε. Λοιπόν, παιδιά σκυλιά δεν έχουν και θέλω να βρω έναν τρόπο να τους χωρίσω. Εκείνο στο μαγαζί, βέβαια, εφόσον το έχει από κάτω στο ισόγειο, δεν πρόκειται να φύγει από εδώ, από κοντά μου. Οπότε σκέφτομαι να το επιστρέψω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέφτομαι να κάνω κάτι, να ενοχοποιήσω τον Κώστα, να το καταλάβει η γυναίκα του, αλλά να μην μάθει ποτέ εκείνο ότι το προκάλεσα εγώ αυτό. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Μάλιστα. Είμαι υπερβολική. Για να καταλάβω. Παναγία μου και Χριστέ μου, γιατί. Για να καταλάβω, κυρία Φωτεινή μου, εσείς θέλετε να χωρίσετε τον Κώστα επειδή σας αρέσει και η γυναίκα του είναι πάρα πολύ άσχημη και έχει μια μουτσούνα αποκριάτικη. Και εσείς δεν θέλετε να χωρίσετε με τον σύζυγό σας το θρίσκο, γιατί σας αρέσει και εσάς να χαλάσει το σπίτι σας. Να χωρίσει ο Κώστας, αλλά εσείς να μην χωρίσετε. Έτσι ακριβώς έχω σκεφτεί. Από πού να το αρχίσω και πού να το τελειώσω και πού γενικότερα να. Καταρχάς, όταν ακούω γυναίκα, ξεκινάω εγώ. Εγώ δεν θα πιάσω το θέμα της θρησκείας και του άντρα της. Ξεκινάω εγώ ότι μιλάτε τόσο άσχημα για μία άλλη γυναίκα. Δηλαδή, πώς μπορείτε κάποιες γυναίκες και βλέπετε μια γυναίκα και τη χαρακτηρίζετε τόσο άσχημα εξωτερικά. Κοντόχοντρη, αποκριάτικη μουτσούνα. Ξέρετε, οι γυναίκες δεν έχουν η εμφάνισή τους εξωτερική, είναι το πακέτο τους. Γιατί μπορεί να υπάρχουν γυναίκες πάρα πολύ όμορφες, οι οποίες να είναι κοινές, να είναι ανήθικες, να. Μπορεί άλλα πράγματα να τις βρίσκει. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάθεστε και κρίνετε. Αν εσείς γουστάρετε και θέλετε να είστε με τον Κώστα, είναι άλλο θέμα. Τι σας απασχολεί εσάς, αν η γυναίκα του είναι άσχημη. Πώς, τι σας νοιάζει εσάς, μου εξηγείτε. Εντάξει, το θεωρώ άδικο, γιατί είναι ατερίαστη. Τι άδικο, ξέρετε πόσες αδικίες συμβαίνουν στη ζωή τώρα, αυτή είναι η αδικία η μεγάλη. Μην την παντρευόταν, τον πίεσε κανείς. Άκου να δεις τώρα. Κυρία Φωτεινή μου, κυρία Φωτεινή, εγώ θα δεχόμουν να θέλατε να χωρίσετε και εσείς και ο εραστής, ώστε να μένατε μαζί. Τώρα αυτό που θέλετε, να μείνετε με τον σύζυγό σας για τους τύπους και να είστε και με τον εραστή που τον θέλετε και μόνο του, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και πώς να σας βοηθήσουμε σε κάτι τέτοιο δηλαδή. Εντάξει, νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη μαζί του γι' αυτό. Άμα ήσασταν όμως ερωτευμένοι, κυρία Φωτεινή, με συγχωρείτε, θα χωρίζατε. Σωστά. Και θα τον διεκδικούσατε για να είστε μαζί του. Μισό λεπτά, να τα πάρουμε τα δεδομένα με τη σειρά, κυρία Φωτεινή μου. Προσπαθώ να σας δω με συμπάθεια και αγάπη. Λοιπόν, καταλαβαίνω το γεγονός ότι είστε νιόπαντροι και ότι δεν κάνετε έρωτα συχνά. Και έχετε τι δεν κάνει καλά έρωτα συχνά, σε 500. Είναι παντρεμένοι 500 τόσες μέρες και για επιτρέψτε μου λίγο, επειδή είχα μια ζήτηση χθες. Οι άντρες που είναι πολύ κοντά, τέλος στη θρησκεία, εγώ είχα μια ζήτηση με μια φίλη μου για το σύντροφό του που παλιά είχε πάει στο Άγιο Όρος. Δεν, μια φορά το χρόνο. Ναι, Κατερίνα μου, αλλά γύρισε, δεν στέκεται γάμος. Γύρισε, πήγε λίγο καιρό, αλλά άλλαξε νοτροπία. Δεν στέκεται ούτε σχέση ούτε γάμος χωρίς να υπάρχει σεξουαλική επαφή. Είναι το α και το ω, παιδιά, σε μια ερωτική βεβαίως σχέση, να υπάρχει έρωτα. Παιδιά, άλλο η θρησκεία και σεξ. Και άλλο το σεξ. Τα έχουμε λίγο μπερδεψουά όλη την κατάσταση. Ναι, δεν έχει. Μην μπερδεύουμε τώρα τη θρησκεία. Και εμείς είμαστε χριστιανοί, αλλά σεξ κάνουμε. Παντρεμένες δεν χάνε με το άλλο. Τι κάνεις εσύ? Τι κάνω εγώ? Όταν πρέπει να κάνω, κάνω. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Γιατί εδώ δεν κάνουμε καθόλου. Θα κάνω εγώ για εσάς. Εδώ στην εκπομπή υπάρχουν κάποιοι που δεν κάνουν καθόλου. Για να το ισορροπήσουμε. Μια χαρά είσαστε. Αν δεν κάνεις σεξ, τρώσω κολλά. Από επιλογή μας δεν κάνουμε. Αυτό να το λέμε πάντα, έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Επιλογή, και θέλω να είσαι εσύ και όλος ο κόσμος επιλεκτική γενικότερα. Κυρία Φωτεινή μου, ακούστε να σας πω κάτι. Την περίοδο της νηστείας, και εγώ όταν νηστεύω και εσείς και όλος ο κόσμος μας παρακολουθεί, νηστεύουμε από όλα. Νηστεύουμε από το να πάμε στα μπουζούκια. Νηστεύουμε από το σεξ. Από τις απολαύσεις γενικότερα. Από το να κουτσομπολεύουμε.
κάνουμε μία περίοδο, πώς να το πω... Νηστείας. Νηστείας και αποχής, να το πούμε, ναι, αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να γίνει όταν νηστεύεις και αποφασίζεις. Και καλά κάνει ο άντρας σας. Το θέμα είναι μετά τη νηστεία τι γίνεται και δεν κάνετε σεξ. Νηστεία έχουμε Πάσχα, Χριστούγεννα, ναι, και εγώ, πριν, ναι, το 15 Αύγουστο. Άρα τρεις είναι οι νηστείες. Μήπως θέτε και εσείς το θέμα το σεξ. Γιατί πρέπει να αποφεύγεις το σεξ, δεν το κατάλαβα. Κοίτα, το να αποφύγεις το φαγητό. Ναι, όταν νηστεύεις καλό όταν είναι. Όταν νηστεύεις κάνεις αποχή από όλα. Όπως σου είπε, ακόμα και από το κουτσομπολιό κάνεις αποχή. Κάνεις αποχή, παιδιά, από πράγματα που απολαμβάνεις. Δεν μπορεί δηλαδή εγώ να πάω να ανοίξω το στόμα μου, να εξομολογηθώ και να μεταλάβω και να θάβω όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος κάνει όλο το χρόνο. Τότε να μην νηστέψω. Τρεις φορές είναι. Για να μας πει και η κυρία Φωτεινή όμως. Όταν δεν κάνει νηστεία ο άνθρωπος Χριστούγεννα Πάσχα. Πηγαίνει στην εκκλησία, λέμε. Να πηγαίνει στην εκκλησία μια Τετάρτη, μια Παρασκευή. Ωραία, κάνετε σεξ γενικότερα. Σου είπε τέσσερις φορές, βρε πουλάκι μου, σου είπε. Αυτό είναι πρόβλημα όμως. Αυτό λέει. Αυτό άλλο είναι η νηστεία, γιατί τα έχουμε μπερδέψει. Και βρήκε τον καθαριστή να καθαρίσει την υπόθεση. Εγώ ξέρω και ανθρώπους που νηστεύουν τις μεγάλες, τέλος πάντων, γιορτές. Όμως σεξ κάνουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο δικός σας γενικά έχει θέματα με το σεξ. Ναι, αυτό σας λέω. Το είχε γενικότερα αυτό. Ωραία. Το είχε με εσάς αυτό ή το είχε και πριν. Το έχετε συζητήσει μαζί του, κάνατε μια κουβέντα με τον Χριστιανό. Δεν το έχω συζητήσει, αλλά τον αφήνω λίγο ακόμη. Αν το συνεχίσει, να σας συζητήσω. Τι αφήνετε, έχει περάσει 1,5 χρόνο, κυρία Φωτεινή. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι, πριν ακόμα παντρευτείτε, είχατε προγαμιές σχέσεις. Ναι, αλλά όχι τόσο. Όχι με τόσο ενδιαφέρον. Δεν ενδιαφερόταν γι' αυτό ποτέ. Τότε γιατί παντρευτήκατε. Είχα καταλάβει δηλαδή. Ναι, γιατί παντρευτήκατε από ανασφάλεια. Γιατί πίστεψα και από ανασφάλεια και πίστεψα ότι μετά θα αλλάξει. Για να μην είμαστε τώρα. Καταρχά, δεν ξεχνάτε κάτι βασικό. Έχει παντρευτεί από υπογραφή συνοικεσίων. Ναι. Δεν θέλω να από συνοικέσιο να υποτιμήσω κάτι, αλλά πολλέ φορέ δεν είναι από έρωτα. Mm. Και πάει ένα γάμο να γίνει επειδή πρέπει να γίνει γάμο. Mm. Μα είπε και την ιστορία ότι ήταν με έναν άλλον άνθρωπο πριν που ήταν βουλευτευμένη. Για χρόνια. Σωστά. Αυτό ο γάμο όταν δεν είναι από έρωτα δεν κρατάει κιόλα. Και όμω ξέρει τι γίνεται, βρε Κατερίνα. Όχι, όχι. Συνήθω, παιδιά, στα γραφεία συνοικεσίων. Υπάρχουν γάμοι από γραφεία συνοικεσίων. Συνήθω, παιδιά. Είναι πολύ καλύτεροι από έρωτε, γιατί του έχουμε δει και του έχουμε προξενιώσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Φωτεινή. Συνήθω, στα γραφεία. Δεν το λέω για το γραφείο, παιδιά. Δεν υπάρχει γιτό. Τόσα γραφεία υπάρχουν. Γενικά, να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ, την κυρία Φωτεινή. Συνήθω, στα γραφεία συνοικεσίων, κυρία Φωτεινή, ζητά να έχει ο άλλο κάποιε προδιαγραφέ. Δηλαδή, ζητά να είναι έτσι, να είναι κάπως συγκεκριμένα. Εσείς δεν ζητήσατε κάποια χαρακτηριστικά τι που θα θέλετε να έχει. Να μην πηγαίνεις στην εκκλησία και να μην κάνει αποχή. Ναι, να είναι ψηλός, να είναι αθλητικός, να έχει χιούμορ. Το ξέρω ότι υπάρχει φακέλωμα, αλλά τι να πάει να ζητήσει. Μα βλέπεις να κάνει κάθε μέρα σεξ. Δεν ξέρω, όχι δεν ήξερα ότι είναι θρήσκος, δεν σας το είχε πει. Το σας το είχε πει. Παιδιά, και εγώ είμαι θρήσκα, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν σημαίνει αυτό που έχουμε μπερδέψει. Δηλαδή, όποιο πιστεύει κάπου, δηλαδή δεν κάνει και σε. Παιδιά, δεν ισχύουν αυτά. Στην τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε την κυρία Μένια, 45 ετών. Κυρία Μένια μου, καλή σα ημέρα. Καλημέρα σα. Καλημέρα, κυρία Μένια, τι κάνετε. Καλά, εσεί. Καλά, λέμε. Θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Φωτεινή. Σα ακούει, μιλήσατε κατευθείαν. Θέλω να την ρωτήσω, εάν η κυρία Φωτεινή έκανε την νηστεία όπως κάνει ο σύζυγός της, τι θα γινότανε σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, πιστεύω θα ήμουν πιο συγκαταβατική, όχι τόσο. Και όχι τόσες φορές νηστεία. Νηστεία σε σοβαρές γιορτές. Ναι, αλλά δεν την κάνει την νηστεία, τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι ή δεν την κάνει. Υπάρχει και Παρασκευή προφανώς. Η νηστεία όμως είναι νηστεία, δεν μπορεί κανένας να πει ότι κάνει νηστεία χωρίς, όπως κάνει ο σύζυγός σας. Μετά την νηστεία, εσείς πώς αντιμετωπίζετε τον σύζυγό σας. Εντάξει, δεν τον βλέπω ευδιάθετο για αυτό το πράγμα και δεν μπορώ και να τον πιέσω. Τότε χωρίστε τον. Και δεν είναι θεωρία αμαρτία και αυτό, δεν ξέρω. Τότε χωρίστε, τι κάθεστε, τι περιμένετε. Να περιμένω μην τυχόν και αλλάξει η κατάσταση. Δεν αλλάζει η κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η κατάσταση. Πρέπει να χωρίσετε για αυτό το θέμα. Αν βλέπετε ότι δεν τραβάει, το φτάνετε στο τέλος. Και ξεκινάτε μία νέα ζωή. Μήπως, κυρία Φωτεινή μου... Απλά αραβώνα, το σκέφτομαι, μην ξαναδιαλύσω το σπίτι. Μήπως, κυρία Φωτεινή μου, δεν χωρίζετε γιατί φοβάστε τι θα πει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος αν είμαι ανάπαντρη. Μα τι λέτε τώρα, θα ζούμε γιατί θα πει ο κόσμος, κυρία Φωτεινή μου.
Ναι, αλλά παιδιά, μην ξεχνάτε. Μετά από τον Αραβόνα. Ναι, αλλά θέλετε να διαλύσετε όμως το άλλο σπίτι. Γιατί εντάξει, καλά εσείς έχετε την ανασφάλειά σας και δεν είστε ευχαριστημένοι με το σύζυγο. Θα σας δικαιολογούσα πραγματικά εάν μου λέγατε ότι έμπλεξα με έναν άλλον που ήταν ελεύθερος. Κυρία Μένια, τι έχετε να πείτε για αυτό το κομμάτι, ότι ουσιαστικά θέλει να χωρίσει τον εραστή από τη γυναίκα. Ναι, να χωρίσει και αυτή από τον άντρα της. Ναι, σωστά. Το πιο σωστό είναι να χωρίσει και αυτή από τον άντρα της, να χωρίσει και άλλος από τη γυναίκα του και να ξαναδείξουν οι δυο τους. Καλή, τι ωραία. Αυτό δεν θέλω να το κάνω. Ναι. Αν δεν μπορείτε, τότε αφήστε το στην ησυχία του, αφήστε το στη γυναίκα του. Δύο λεπτά, κυρία Φωτεινή μου, για να καταλάβω. Γιατί θα συγχυστώ τώρα και δεν θέλω να συγχυστώ. Εσείς θέλετε να μην χωρίσετε από τον άντρα σας, αλλά να χωρίσετε τον εραστή σας, ναι, από τη γυναίκα του και να είστε και παντρεμένοι και να έχετε και τον εραστή δικό σας. Ναι, καλέ, και το σκύλο χορτάτο και εντάξει, το πιτάκι. Εντάξει, και εγώ θα ήθελα να είμαι τώρα η Έλεν Ντετζένερη. Δεν γίνεται να μιλάει η Έλεν Ντετζένερη όμως. Ποτέ δεν ξέρει. Δεν γίνεται. Και να ήμουν παντρεμένη με την Πόρσια. Ναι, δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι η Πόρσια, θεά είναι. Μπορεί με την Πόρσια να τα βρει καλύτερα. Να μου βγει και να μου βγει ένα παιδί γοβίτσιο, δεν ξέρει. Αλλά πραγματικά. Τι γελάτε, δεν γίνεται. Αλήθεια σα λέω. Δεν γίνεται να έχουμε όλες αυτή τη ζωή. Αυτό εγώ επειδή είναι άσχημη γυναίκα, το έχω πλάσει με το μυαλό μου, ότι επειδή εγώ το αρέσω από ό,τι κατάλαβα, ναι, ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ποιο? Παιδιά, τι λέει τώρα η γυναίκα, ποιο ρε, να παιδιά. Γίνει, δεν έχω καταλάβει. Να έχει και τον εραστή και τον άντρα. Μου, δεν θα περιμένει. Καλέ, ποιος είστε, κυρία Φωτεινή μου, Θεός, να θεωρείτε τι είναι δίκιο και τι είναι άδικο. Τι σημασία έχει, κάθόμαστε και κρίνουμε γιατί τι είναι άδικο. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι δίκιο και για το σύζυγό σας που τον κερατώνετε τώρα, δηλαδή. Καλά στο σύζυγο δεν κατάλαβα εκεί πέρα να κάνει. Γιατί όχι ας το σύζυγο. Για μια μετάλλια, δηλαδή, άλλο έχει, το πέρα. Θέλει να κάνει σεξ, κυρία Φωτεινή. Με γιά τις μεγάλες να κάνει σεξ ή να χωρίσει το θεούσο σύζυγο. Φωτεινή μου, ο εραστής σου, πώς τον λένε, ο Κώστας. Λοιπόν, που ξέρει από λεκέδες και τους καθαρίζει καλά τους λεκέδες. Λοιπόν, του έχεις πει ότι εσύ δεν χωρίζεις με τίποτα. Του το έχεις πει αυτό. Ακόμα δεν το έχουμε συζητήσει. Μα δεν συζητάμε. Ας το μυαλό σας έχετε. Ναι, αλλά όταν ο άνθρωπος αυτός χωρίσει, βέβαια θες να κάνεις μια σκευωρία από πίσω του, έτσι δεν είναι. Δεν θες να χωρίσει από μόνος του, θες να προκαλέσεις το χωρισμό και να μην φανείς. Ναι, γιατί πιστεύω από μόνος του δεν θα το κάνει. Άρα και οι δύο είσαστε στο ίδιο mood of the day. Ούτε αυτός θέλει να χωρίσει, ούτε εσύ θες να χωρίσεις. Να πω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι μάλλον την κυρία Φωτεινή. Αν ο κύριος που έχετε σχέση, σας πει ότι εγώ δεν χωρίζω με τη γυναίκα μου, τι θα κάνετε? Εντάξει, θα το πω να συνεχίσουμε έτσι. Όχι, δεν έχετε καταλάβει, κυρία Μενιά. Θέλει να κάνει σκευωρία, ουσιαστικά να πάει να βάλει ψήλου στα αυτιά τη γυναίκα του για να τον χωρίσει η γυναίκα του. Mm. Δεν θα πάει να πει ποτέ στα ίσα στον κύριο που έχει το καθαριστήριο, χώρισε με τη γυναίκα σου. Να τον χωρίσει. Το πιάσατε. Θέλει να κάνει και τέτοια. Ναι, γι' αυτό μα πήρε. Να τη βοηθήσουμε. Καταλάβατε, κυρία Μένια. Τι να κάνει. Να βοηθήσουμε τη σκευωρία. Ακριβώς. Να βοηθήσουμε αυτή την πλευρά. Αν βοήθησε, κοπέλα μου, δεν υπάρχει περίπτωση να σε βοηθήσει κανένα να το κάνει αυτό. Και κακός που το σκέφτηκες, γιατί δεν είσαι μικρή, 40 χρονών, είναι η ηλικία που έχουν οικογένεια και πολλές γυναίκες είναι γιαγιάδες, όπως π.χ. εγώ. Κι άλλες δεν έχω. Έτσι, είναι και γιαγιάδες. Γιαγιά σε 40 έπρεπε παιδιά λίγο δύσκολο. Γιατί? Άμα παντρεύεσαι στα 45 είναι, άμα έχει κόβει 25, γιατί έκανε στα 20. Okay, τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Δεν είναι το θέμα ποιος παντρεύεται και ποιος δεν παντρεύεται. Γιατί και η Φωτεινή παντρεύτηκε από την ανασφάλειά της. Το θέμα μου, Φωτεινούλα μου, γλυκιά, για να μην σε παίρνουμε και από τα μούτρα, είναι ότι έχεις πρόβλημα μες στο γάμο σου. Και πας να διαλύσεις και έναν άλλον γάμο. Γιατί δεν τα παίρνεις σιγά-σιγά, με τη σειρά. Το σύζυγός τον αγαπάς πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, καταρχά, να ευχαριστήσουμε την κυρία Μένια. Κυρία Μένια. Και εγώ σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σα, κυρία Μένια μου. Θα απαντήσετε, κυρία Φωτεινή, στην Ανθή. Ναι, βεβαίω. Σα ακούμε. Σα ρώτησα κάτι. Το σύζυγό σας τον αγαπάτε? Ερωτευμένη δεν είμαι. Μπορώ να πω. Πάνω δεθώ μαζί του, αλλά όχι ερωτευμένη. Ακούστε τι πιστεύω εγώ τώρα, αγαπημένη μου κυρία Φωτεινή. Ίσως είναι συνήθεια, τι να. Α, έχουμε και τον κύριο Νίκο, συγγνώμη, δεν θα μιλήσω εγώ. Θα μιλήσω ο κύριο Νίκο που έχει τη γιορτή του, κύριε Νίκο μου. Χρόνια πολλά, κύριε Νίκο μου. Ό,τι επιθυμείτε, όλα τα καλά του Θεού. Μ' ακούτε? Μια χαρά, τις ευχές μου σας έδινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μπορώ να μιλήσω στην κυρία Φωτεινή. Σας ακούει, κυρία Φωτεινή? Μας ακούει. Ναι, να τη ρωτήσω κάτι. Άκουσε και πριν την κυρία. Τον αγαπάτε τον άντρα σας?
Είμαι απλά δεμένη μαζί του από συνήθεια, πιστεύω. Από συνήθεια. Όχι, ναι. Και γιατί δεν το λέτε στα ίσια, ότι απλώς η δικιά μου η συντροφιά είναι μόνο για συντροφιά, μάλλον η παρέα είναι μόνο για συντροφιά και τίποτα άλλο να χωρίσετε. Και να μην προσπαθήσετε να χωρίσετε άλλα ζευγάρια. Δεν θέλω να τον πληγώσω και δεν θέλω να χαλάσω το σπίτι μου. Μα τώρα τον πληγώνετε ακόμη πιο πολύ. Γιατί τον κοροϊδεύετε και η κοροϊδία είναι ότι χειρότερο. Και τα ψέματα είναι ότι χειρότερο. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα το μάθει έτσι, δεν είναι. Τι είπατε? Κάποια στιγμή θα το μάθει. Δεν πιστεύω να είναι για 5-10 χρόνια. Μα δεν θέλει να το μάθει ο άντρας της. Αυτό μας λέει, κύριε Νίκο μου. Θέλει να έχει και τον εραστή χωρισμένο και τον άντρα για τους τύπους, κύριε Νίκο. Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα στο πιάτο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε Φωτεινή. Είναι κρίμα και για τους δύο, και για τον άντρα σας και για το άλλο ζευγάρι. Πέφτει καρέκλα. Ναι, και τη συμπεριφορά του με έφυγε και όμως. Καλά, κύριε Νίκο μου, και ο εραστής, ο κύριος Κώστας με το καθαριστήριο, δεν έχει συμπεριφερθεί καλά. Γιατί δεν έχει συμπεριφερθεί η γυναίκα του, παιδιά. Που πήγε και έβαλε το χαρτάκι, το ραβασάκι με το τηλέφωνο του για να έχει ερωμένη. Αυτό είναι το χαρτάκι, παίζει πολύ τελευταία. Γιατί εντάξει, θα με τρελάνε. Ο τελευταίος είναι που θέλει να κάνει μια εξωσυζυγική σχέση. Ο κύριος Κώστας, κύριε Νίκο. Καλά, δεν επικροτούμε και θα χειροκροτούμε και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Λεγιάζει οικογένειες, κύριε Κώστα μου. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Κύριε Νίκο μου, για τον κύριο Κώστα. Μα κοίταξε να δείτε, αυτά τα πράγματα είναι πτέσματα σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, αν κάθε ζευγάρι κάθε και κάνει αυτό το πράγμα, ναι. Δεν θα υπάρχουν ζευγάρια στην Ελλάδα, πιστεύω. Γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ποιο είναι πτέσμα, το κέρατο εννοείται είναι πτέσμα. Κάποιος σας παίρνει για ευχές. Ορίστε. Σας παίρνει για ευχές, στο σταθερό μάλλον, ή στο κλειστό. Ναι, το... Α, το κλείσατε. Ναι, ναι. Εντάξει, να τα σηκώνετε στις ευχές όμως, σε όλους. Θα πάρω εγώ μετά. Δεν είναι ωραίο. Πάνω, κυρία Κατερίνα, να σας πω τη γνώμη μου. Ναι. Να σας πω τη γνώμη και ό,τι θέλετε κάνετε. Εσείς τώρα, κάλλιστα μπορείτε να χωρίσετε το ζευγάρι αυτό. Και θα κάνεις ό,τι κάνεις με τον κύριο τον άλλον. Αν μετά από ένα χρόνο ξανά ερωτευτείς κάποιον άλλον, τι θα κάνεις πάλι, αυτή η δουλειά θα γίνεται. Δεν έχουμε και καρδιά, λοιπόν, άρα. Κύριε Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όλα τα καλά του Θεού εύχομαι, τα όνειρά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να βάλει λίγο μυαλό η κυρία, με την καλή έννοια το λέω μυαλό, γιατί είναι μικρή ακόμη και είναι κρίμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλημέρα, κύριε Νίκο μου. Να περάσετε όμορφα απόψε. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Μαρία, 60 ετών, είναι θέμη μου. 60 ετών από τη Χαλκίδα, η οποία έχει μια αντίστοιχη ιστορία με τον άντρα της, ο οποίος νομίζω δεν είναι στη ζωή πια. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Τον πέθανε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γεια σας, κυρία Μαρία. Ευχαριστήρια για ό,τι κάνετε. Ένα τριψήφιο, πείτε. 3-2-1. Αντένα. 3-2-1. Ναι, σας ακούμε. 6 ζήτα. Ναι, συγχαρητήρια λέω για ό,τι κάνετε. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ναι. Κανονικά σας. Λοιπόν, είχα την αντίστοιχη ιστορία με την κυρία και κάναμε έρωτα κάθε Δευτέρα. Γιατί την Τρίτη ξημέρωνε Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη ξημέρωνε Παρασκευή, γιατί το Σαββάτο ξημέρωνε Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, και κάθε Δευτέρα ήμασταν ελεύθεροι. Συγγνώμη, με ενδιαφέρει πολύ αυτό που λέτε. Ο άντρας σας πίστευε πολύ, πιστεύετε κι εσείς μαζί? Εγώ ήμουν αυτή που πίστευα περισσότερο. Ωραία. Εξηγήστε μου λίγο, γιατί ας πούμε Τρίτη δεν κάνει να κάνεις, γιατί ξημέρωνε Τετάρτη? Τετάρτη συνελήφθη ο Χριστός. Ωραία. Παρασκευή πέθανε. Ναι. Που νηστεύουν λοιπόν, πάλι εδώ. Κυριακή είναι η Ανάσταση. Αντιστοιχεί στην Ανάσταση. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους. Η Τρίτη γιατί. Πρέπει να προσέχουμε. Αντιστοιχεί στην Ανάσταση. Α. Η Τρίτη γιατί ξημερώνει Τετάρτη. Η Τρίτη είναι οκ. Okay, κατάλαβα. Είναι Ανάσταση. Δεν γίνεται Ανάσταση. Όχι, ξημερώνει Τετάρτη. Ξημερώνει Τρίτη. Εσείς κάθε πότε κάνατε? Η μόνο κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα που ξημέρωνε Τρίτη. Το βράδυ που ξημέρωνε Τρίτη. Ναι. Δηλαδή κανονικά σύμφωνα με την Εκκλησία. Με ενδιαφέρει. Αλλά δεν είχαμε ώρες. Μια στιγμή δεν είχαμε ώρες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Α, εντάξει. Όχι, δύο-τρεις φορές, τέσσερις. Αναλόγως. Πάρα πολύ. Εσείς κάνετε για όλη τη βδομάδα δηλαδή. Μια χαρά. Κάθε Δευτέρα γινόταν πάρτι. Η Δευτέρα είναι η ελεύθερη μέρα. Μπάνιο μαζί. Να ρωτήσω. Κυρία Μαρία μου, με όλο το σεβασμό, να σας κάνω τις δύο ερωτήσεις. Αυτό το λέει η Εκκλησία.
Αυτό κατόπιν συμβουλή του εξομολόγου. Τη συμβουλή του εξομολόγου σας. Ναι. Ναι. Ότι πρέπει να κάνουν έρωτα τα ζευγάρια κάθε Δευτέρα. Ναι, αυτή η μέρα είναι. Ελεύθερη. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Η Παρασκευή και το Σάββατο, ας πούμε, δεν παίζουν. Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, Μεγάλη Δευτέρα δεν θα επιτρεπόταν, ας πούμε. Εκτός από Μεγάλη Δευτέρα. Ή του Αγίου Πνεύματος. Καλά, τώρα τι μετά σκέψει, είναι δυνατόν. Μεγάλη Δευτέρα τώρα, δεν ξέρω. Τώρα θα σου πω κάτι. Τώρα όλα Μεγάλη Δευτέρα δεν κάνει κανείς μας. Μεγάλη εβδομάδα όχι, ρε παιδιά. Ποτέ μεγάλη εβδομάδα, ποτέ όχι. Την Κυριακή του Πάσχα. Ποτέ. Συγγνώμη, για πείτε, κυρία Μαρία μου. Λοιπόν, τη Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος είναι μία φορά του χρόνου. Σωστά. Ναι. Δεν συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Εβδομάδα την προσέχουμε όλοι μας. Καλώς ή κακώς έχουμε τον Χριστό μέσα μας όλοι μας. Συμφωνούμε. Άλλος λίγο και άλλος πολύ. Σωστά. Αλλά σε γενικές γραμμές κάθε Δευτέρα. Και σας είπα, ήμασταν ελεύθεροι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι ώρα είχαμε διάθεση. Ωραία. Τόσες φορές θέλατε κιόλας. Καθόμασταν στο σαλόνι, βλέπαμε τηλεόραση. Μόνο με τα σλιπάκια μας. Ωραία, ωραία εικόνα αυτή. Άρα, κυρία. Και ήμασταν όχι δεμένοι. Ναι. Όχι δεμένοι. Κρίκος. Και είχατε και μεγάλη προσμονή να κάνετε έρωτα τις Δευτέρες, ας πούμε. Δεν βαριόσασταν ποτέ. Εγώ εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, και να βαριόταν ο ίδιος δεν βαριόμουν εγώ. Α, έτσι, μπράβο. Δηλαδή, εσείς συμβουλεύετε ουσιαστικά την κυρία Φωτεινή. Δευτέρα να κρατήσει το γάμο της. Να κρατήσει το γάμο της. Να αφήσει τον κύριο από το καθαριστή, να κρατήσει το γάμο της και να κάνουν έρωτα κάθε Δευτέρα μόνο. Ναι. Όχι κάθε Δευτέρα παρουσία. Πολύ ωραία. Και να πάρει πρωτοβουλία η κυρία, γιατί λιγάκι ο άντρας είναι αρσενικό, δεν γεννάει το μυαλό του. Ναι. Σωστό. Δηλαδή και την προτείνεται να κάθετε με τα εσώρουχα στην τηλεόραση όλη μέρα με τα σλιπάκια και όλη μέρα Δευτέρα μια χαρά. Ωραία. Ελεύθερα. Βρήκαμε και τη λύση. Κυρία Μαρία, είστε φανταστική. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Κυρία Φωτεινή, τη βρήκαμε τη λύση. Σας παρακαλώ, μην χωρίστε τώρα και αρχίστε και μπλέκετε με τον άλλο που έχει το καθαριστήριο. Και τον χωρίστε και από τη γυναίκα με την πολύ άσχημη μουτσούνα που είναι σαν αποκριάτικη μάσκα. Σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα. Μείνετε εκεί με τον άντρα σας και κάντε έρωτα κάθε Δευτέρα. Θα το πείτε κάθε Δευτέρα, επιτρέπετε. Εξήγησε η κυρία Μαρία τους λόγους. Και κάθε Δευτέρα θα κάθετε αυτός με το σλιπάκι. Εσείς με τα ισόρουχα μπροστά από την τηλεόραση δεν θα κάνετε τίποτα άλλο. Δηλαδή. Είναι ωραίος ο άντρας σας, τον βλέπετε και σας αρέσει, θέλετε να πάτε μαζί του ή είναι και χάλια και δεν θέλετε. Ωραίος είναι. Καλός είναι, θέλετε. Αυτή είναι η λοιπόν. Ναι. Δηλαδή θα αρχίσετε από το πρωί 8 παρατέταρτο που ξεκινάμε εμείς, θα ξυπνάτε. Με το που θα μας βλέπετε καλημέρα θα αρχίσετε εσείς, καταλάβατε. Ωραία, θα το φροντίσω να βάζω και την εκπομπή. Τέλεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Σοκαριστικό όλο αυτό που είπα τώρα. Ναι, έδωσε λύση όμως. Φανταστική λύση. Ακούτε τηλεθεατές μου αγαπημένοι, κάθε Δευτέρα. Μόνο Δευτέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε με την επόμενη τηλεφωνική μας σε λίγα.